τα ανοιχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου, ένα τρένο που θα έρχεται από μια άγνωστη χώρα, τα χαμένα όνειρά μου. Ποια συναισθήματα σε διακατέχουν όσον αφορά το δυστύχημα που συνέβη στα Τέμπη? Ωραία. Τα συναισθήματα που με διακατέχουν είναι λύπη και κυρίως οργή. Καθώς ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία δεν μπορούμε οι ίδιοι να νιώσουμε ασφάλεια, καθώς το κράτος δεν μας προσέχει και παρόλο που η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ακόμα η Ελλάδα έχει παραμείνει πολύ πίσω. Σαφώς είμαι αρκετά λυπημένος με όλα αυτά που έχουν συμβεί, όπως και η υπόλοιπη χώρα. Είμαι τα θερμά συλληπιτήρια σε όλες τις οικογένειες των θυμάτων. Πιστεύω όμως ότι σαν σχολείο και όλη η Ελλάδα πιστεύω ότι έχουμε φερθεί σωστά με τις διαδηλώσεις, με τις καταλήψεις και ότι σαν χώρα έχουμε κινητοποιηθεί οι μαθητές με σκοπό να αποδοθούν οι ευθύνες στα άτομα που πρέπει να αποδοθούν. Κοιτάξτε, αυτό το δυστύχημα ήταν πολύ τραγικό και είμαι σε μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Με διακατέχει η οργή και η θλίψη προς εκείνους που πέθαναν. Και αυτό, νιώθω πολύ συναισθηματικά φορτισμένος. Κοιτάξτε, είμαι σαφώς στεναχωρημένος, σαφώς θλιμμένος θα έλεγα, καθώς αυτό το συμβάν που συνέβη είναι απάνθρωπο και είναι ένα έγκλημα θα λέγαμε. Όμως αυτό που ήθελα να πω είναι θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών των παιδιών, στους φίλους αυτών των παιδιών και γενικά στα παιδιά που νοιαζόντουσαν για αυτούς που φύγανε. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτό που κάνουν όλα τα σχολεία της Ελλάδος αυτές τις μέρες είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι ένα πράγμα το οποίο δείχνει ενδιαφέρον και δείχνει ότι δεν τους έχουμε γράψει στα παλιά μας τα παπούτσια. Πιστεύεις κινητοποιούνται οι έφηβοι κατάλληλα σε όσα συμβαίνουν? Θεωρώ πως οι έφηβοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν κινητοποιηθεί περισσότερο από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα και περισσότερο από την ίδια την κυβέρνηση, καθώς έχουν λάβει πιο δραστικά μέσα, οι αντιδράσεις τους είναι πιο έντονες και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω πως οι έφηβοι προσπαθούν να δείξουν και ώστε να καταλάβει η κυβέρνηση το λάθος που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια με το να αφήσει σε μια τέτοια απαράδεκτη κατάσταση μια εταιρεία η οποία είχε τις ζωές μας στα χέρια της εδώ και πολύ καιρό και τις διέτρεχε σε κίνδυνο. Τώρα οι νέοι έχουν λάβει την πιο σωστή δράση κατά τη γνώμη μου, την πιο σωστή στάση και συνεχίζουμε τις διαδηλώσεις και με την κάθε άλλη ενέργεια που έχουν λάβει να αποδεικνύουν ότι είναι η πιο σωστή ηλικιακή ομάδα απέναντι σε αυτό το γεγονός που διαδραματίστηκε. Θεωρώ πως για πρώτη φορά οι έφηβοι πράγματι έχουν κινητοποιηθεί για το θέμα που έχει γίνει. Βλέπουμε πολλές καταλήψεις στα σχολεία. Επίσης, πολλοί έφηβοι που ήταν στο τρένο κατάφεραν να βοηθήσουν ανθρώπους να βγουν από αυτό. Έχουν μιλήσει στην τηλεόραση. Βλέπουμε πολλά παιδιά στα social media να θέλουν να δείξουν αυτό που γίνεται και να βοηθήσουν πραγματικά. Οπότε θεωρώ ότι για πρώτη φορά η νεολαία έχει εκπλήξει τον κόσμο θετικά και έχει συμβάλει σε αυτό που γίνεται ώστε να μην υπάρξει αυτή η δύσκολη κατάσταση. Πώς πιστεύεις ότι είναι σωστή η τοποθέτηση των ΜΜΕ το όλο συμβάν στα Τέμπη? Ακούγοντας τα ΜΜΕ, σκεφτόμενοι τα κανάλια, τα δημόσια κανάλια και τα ιδιωτικά, πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι έχουν προσεγγίσει το θέμα πολύ λάθος, εντελώς λανθασμένα. Εκμεταλλεύονται τα ανθρώπινα συναισθήματα και τον ανθρώπινο πόνο. Εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι άνθρωποι θέλουν να θρηνήσουν τους συγγενείς τους, τους φίλους τους, είτε είναι παιδιά τους, είτε οτιδήποτε, συγχωριανοί, συγγείτονες. Αντικειμενική ενημέρωση πιστεύω υπάρχει μόνο στα social media, η οποία παρουσιάζεται από πολλές πλευρές, χωρίς να υπάρχουν
συμφέροντα στη μέση. Θεωρώ ότι η τοποθέτηση των ΜΜΕ είναι τα περισσότερα τραγικά για το λόγο ότι δεν σέβονται τον χαμό αυτό που έχει γίνει, όλη αυτή την τραγωδία. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω κανένα σεβασμό απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Okay, βοηθάνε στην ενημέρωσή μας, αλλά πιστεύω ότι είναι ανήθικο όλο αυτό το πράγμα και δεν βοηθάει κανέναν έτσι. Για το λόγο ότι βλέπουμε, ας πούμε, σε βιντεάκια, στις ειδήσεις, να πηγαίνουν να παίρνουν συνεντεύξεις τώρα από τους γονείς, τους φίλους των θυμάτων. Είναι οι άνθρωποι σε τραγική κατάσταση, δεν σέβονται τίποτα και πολύ απλά τους κάνουν χειρότερα. Δηλαδή, και οι ερωτήσεις που κάνουν είναι γελίες, δηλαδή μέσα σε πόσα λεπτά πέθανε το παιδί. Τι ερώτηση είναι αυτή? Δηλαδή, πιστεύω ότι, okay, καλό που υπάρχουν τα ΜΜΕ, είναι και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Είσαι υπέρ της πορείας και πιστεύεις πως αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει κάπως την κατάσταση? Είμαι υπέρ γιατί η πορεία δείχνει με λίγα λόγια την πλευρά των μαθητών εναντί αυτού του συμβάντος. Και όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, έχουν βγει πορείες στα social media, δηλαδή καταφέρνουμε το σκοπό μας. Δηλαδή να ξυπνήσουμε τον κόσμο και να δείξουμε ότι αυτό που έγινε ήταν πολύ τραγικό και ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει κάτι για να τα αλλάξει. Γενικότερα η κατάσταση αυτά τα τελευταία χρόνια είναι πολύ τραγική και είναι λες και είμαστε σε τριτοκοσμική χώρα. Ενώ δεν είμαστε έτσι, δεν είναι έτσι γενικότερα η Ελλάδα. Πιστεύω ότι ευαισθητοποίησε τους μαθητές να είναι ηθικά σωστοί απέναντι σε κάποια αντίστοιχα θέματα, αντίστοιχες περιπτώσεις. Να μάθουν ότι αυτό το πράγμα, αυτό το γεγονός, αυτό που συνέβη, όντως, όπως είχαμε και τα συνθήματα, δεν ήταν ατύχημα, ήταν έγκλημα. Οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Πιστεύω ότι κάθε ένδειξη διαμαρτυρίας ή κάθε ένδειξη αντίθετης άποψης, ειδικά στην ηλικία μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είμαστε σε μια ηλικία που μπορούμε να έχουμε πολιτική συνείδηση και όχι μόνο. Μπορούμε να παίρνουμε μέρος, μπορούμε να έχουμε άποψη. Οπότε πιστεύω ότι ηθικά ήταν σωστή, μας βοήθησε αρκετά και να καταλάβουμε γιατί έχει συμβεί, να καταλάβουμε το βάρος αυτού του γεγονότος. Ωστόσο πιστεύω ότι οι υπεύθυνοι δεν θα τιμωρηθούν με μόνο μία διαδήλωση. Πρέπει όλος ο κόσμος να καταλάβει τι έχει συμβεί, όλος ο κόσμος να νιώσει το βάρος αυτού του γεγονότος. Τι περιμένεις ιδανικά από την κυβέρνηση ώστε να επανορθώσει στο σημείο που μπορεί? Πραγματικά δεν περιμένω καμία επανόρθωση από την κυβέρνηση, γιατί οποιοδήποτε πολιτικός δεν έχει τις ικανότητες να διορθώσει το χάος που έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας.